Γιατί μην κάνεις το διάμε πια να γίνεις εσύ πράγματα. Μαλάκα, είσαι για το βούτσερο μαλάκα. Γεια σας μαμούς, δεν μάθαμε τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε ακόμα. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για μερικά πράγματα και όπως βλέπετε το σπίτι είναι άνω κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Βάφω το σπίτι. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το... ιδέα του ανανεώνομαι σαν κανάλι, ανανεώνομαι σαν άνθρωπος ή οτιδήποτε κάνω ρε παιδί μου το ανανεώνω και οτιδήποτε κάνω ξέρω εγώ πηγαίνω λίγο. Κάνω το κάτι παραπάνω για να είναι πιο όμορφο αυτό που το αποτέλεσμα της δουλειάς που θα κάνω. Απλώς βάφω τον τοίχο μαύρο, είχα βασικά στείλει στη Βενετία την Καμαρά. Η Καμαρά, συγγνώμη Βενετία, μα βλέπεις αυτό το βίντεο, θυμάμαι ακριβώς πως είναι το επιθετό σου. Anyway, νομίζω είναι Καμαρά. Και μου είχε πει, ξέρω εγώ, γιατί να μην κάνεις μαύρο το τοίχο chalkboard φάση και να γράφεις και διάφορα και θα είναι πολύ cool, ξέρω εγώ. Ήθελα να αναβαθμίσω λίγο το background όλου του σπιτιού πρώτον, αλλά και δεύτερον, ήθελα να νεώσω το χώρο το οποίο εγώ δουλεύω. Πλέον το σπίτι που μένω δεν είναι σπίτι, είναι γραφείο. Το χέρι του μεταξύ έχει γίνει full μαύρο το χέρι μου. Oh wow. Anyway, έχει γίνει πιο πολύ γραφείο και στούντιο. Με αποτέλεσμα να θέλω να ο χώρος που δουλεύω να είναι κυριολεκτικά ένα καλοφτιαγμένο στούντιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οτιδήποτε μπορώ να φτιάξω και να το κάνω πιο όμορφο, θα το κάνω. Όπως βλέπετε, ήδη έχω ξεκινήσει να βάφω. Έχω στοκάρει και έχω κάνει διάφορα. Προφανώς το κάνω μόνος μου. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα όταν κάνω κάτι εγώ για το σπίτι μου, για το στούντιό μου, για οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου. Θεωρώ ότι ας πούμε οι λίγες ώρες παραπάνω δουλειάς που θα πάρει θα αξίζουν. Από μένα δεν έχετε δει ποτέ vlog για το πώς φτιάχτηκε το χάσιμο χρόνο, αλλά ίσως ήταν από τις πιο χαρούμενες, παύλα hyped εμπειρίες που έχω της ζωής μου και έχω αποθηκεύσει μερικές και ίσως θα σας δείξω σε αυτό το vlog. Δεν θέλω να γίνω συναισθηματικούλης και μαλακίες. Να σου πω ρε γαμότο, δεν έχω μπαταρία. Λοιπόν, Muffins. Γεια σου, Muffins. Είμαι ο Muffin, είναι ο Jack. Είναι η Ρέινα. Και η Ρέινα κάνει τις δουλειές και εμείς βγάζουμε βίντεο. Αυτή είναι οι YouTubers, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Τώρα βάζουμε την ηχομόνωση. Εδώ πέρα ετοιμάζουμε το πλατό για το χάσιμο χρόνο. Αύριο πρωί, γιατί τώρα είναι βράδυ, ρε παιδί μου, και δεν θέλουμε να βάλουμε τρυπάνια για αυτά. Γι' αυτό. Και όχι επειδή κάποιος έχασε να μου πει να πάρω κόλλα. Και με βαράει. Αύριο πρωί θα βάλουμε, θα κολλήσουμε αυτή εδώ την ταπετσαρία και θα βάλουμε τα ράφια. Και πάλι, αρκετή δουλειά και για αύριο. Mm-hmm. Πρέπει να μπουν ταπετσαρίες, πρέπει να μπουν ράφια. Οπότε, αυτά για την πρώτη μέρα. Έχουμε βάλει όλες τις ηχομονώσεις. Έχουμε φτιάξει τη λάμπα, η οποία βαριέμαι τώρα να πάω να σας δείξω. Να σας τη δείξω. Εδώ πέρα είναι η άλλη ηχομόνωση. Μέρα νούμερο 2! Duo! Ο Τζακ βγάζει βίντεο, εγώ βγάζω βίντεο, η Ρέινα δουλεύει! Λοιπόν, έχουμε βάλει τις πρώτες δύο ταπετσαρίες, είναι αυτή και αυτή, έχουμε βάλει αυτήν εδώ! Λοιπόν, μέρα νούμερο 2. Δεν ξεκίνησα το vlog πρωί, γιατί τρέχαμε όλη μέρα για να κάνουμε πράγματα. Τώρα τη φάση. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και κατά πάσα πιθανότητα τη μέρα νούμερο 3 θα έχουμε τελειώσει τα πάντα, ακόμα και τις λεπτομέρειες. Έχουμε φτιάξει όλη τα πετσαρία πέρα από αυτό το κομμάτι γιατί μας τέλειωσε το σπρέι τα πετσαρίας. Έχουμε φτιάξει όλη τα πετσαρία, η οποία θα είναι έτσι τούβλινη. Αύριο θα βάλω ένα μεγάλο ράφ εδώ, αυτό εδώ πέρα σε πιο συγκεκριμένα. Θα βάλω εδώ, ακριβώς από πάνω από αυτήν την ηχομόνωση για να μην φαίνεται που είναι ψηλό κακοκομμένη. Μέρα νούμερο 3, πήγα και πήρα την κόλλα για να κολλήσω τελευταία κομμάτια που είναι αυτό εκεί πάνω, αυτό εδώ και αυτό εδώ και μετά θα βάλω τα ράφια και θα βάλω και εδώ πέρα την πορτούλα που έχω και θα είμαστε κούτσι και νομίζω και τελική μέρα σήμερα, οπότε επίσης κουρεύτηκα, ναι, έχω κοτσιδάκια, πόσο γαμάτο. Έχω βάλει το ράφι, δεν ξέρουμε τι θα βάλουμε. Εδώ πέρα θα γίνει μια δικιά μου ζωγραφιά, κάπου εδώ. Και πάμε να φτιάξουμε την πορτούλα εδώ πέρα. Βγάζεις τώρα. Ναι, φίλε. Όχι φωτογραφία, μαλακά. Όχι, ρεκόρ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πηγάει ο ήχος!
Λοιπόν, τέλειωσα το όλο το εδώ πέρα. Τώρα μου έχει μείνει να καθαρίσω. Βασικά ο Φράγκ θα καθαρίσει. Φράγκ, πες γεια. Γεια. Χωρίς να πει κάτι, ήχος, μπράβο. Και αυτά. Έτοιμο. Έτοιμο όλο. Χάσιμο χρόνο. Δεν θέλω να γίνω συναισθηματικούλης και μαλακίες, αλλά το θέμα είναι ότι όλοι προχωράμε. Όλοι στο χώρο του YouTube προχωράμε. Είτε είμαι εγώ, είτε είναι οποιοσδήποτε YouTuber. Τι θα κάνεις για να αξιοποιήσεις αυτό το χρόνο σου, ή τι θα κάνεις για να βελτιώσεις τη δουλειά σου. Όχι, δεν θα πω μόνο για το κανάλι, οτιδήποτε. Οποιαδήποτε δουλειά που είσαι. Τι θα κάνεις για να βελτιωθείς εσύ αρχικά, και τι θα κάνεις για να βελτιώσεις αυτό που κάνεις και αγαπάς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που κάνω και αγαπάω είναι το YouTube. Οπότε, ένα πράγμα τουλάχιστον που μπορώ να κάνω για να βελτιώσω να φτιάξω το στούντιο και για το χάσιμο χρόνο, θέλω να το πω αυτό, αλλά και για τώρα. Γιατί και αυτό είναι μια αλλαγή που κάνω. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ δίπλα μου. Ειδικά για το χάσιμο χρόνο που έχετε στηρίξει εσείς την εκπομπή. Εσείς την έχετε στηρίξει, εξαιτίας σας λειτουργεί αυτή η εκπομπή. Εξαιτίας σας προχωράει το κάθε επεισόδιο. Αυτό μπορεί να δείτε μερικά timelapse πιο μετά ή να σας πω πόσο κουρασμένος είμαι κάποια στιγμή. Γιατί ήδη έχω κάνει αυτό και είμαι ψόφιος. Και όταν λέω ψόφιος, ενώ θέλω να πεθάνω. Έχει πάει κάπου 12 παρά, ξέρω εγώ, και είναι κάπως έτσι. Ναι, δεν δουλεύω και full γρήγορα. Δουλεύω με το πάσο μου. Αλλά βγαίνει ομορφούλικο. Είναι κομπλέ προς το παρόν. Λοιπόν, και αυτό που έχω κάνει, η πρόοδος μέχρι τώρα είναι όλο αυτό. Έχω βάψει όλο αυτό. Μένει αυτό το μέρος και αυτό το μέρος. Είναι κάπως έτσι αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν έβγαλα καθόλου vlog. Γιατί είμαι για τον Μπούτσο Vlogger. Ποιο είναι το θέμα. Ήταν 7 η ώρα να πάω να πάρω τον Τζακ. Είναι 7:25. Τζακ, είμαι ακόμα σπίτι άμα βλέπεις αυτό το βίντεο και είναι 7:25. Έρχομαι Τζακ, έρχομαι. Έχουμε έρθει, έχω καθαρίσει το σπίτι, αλλά αυτό θα το δείτε σε room tour και house tour. Και κοιτάξτε εδώ πέρα, ήρθε ο Τζακ, όπως σας είπα ότι θα έρθει ο Τζακ. Αυτό είναι vlog inception, το ξέρεις, το λέω πάντα. Ωραία, και η Ρέινα φτιάχνει εμένα. Εμένα. Παιδιά, και το στούντιο έχει ανανεωθεί πάρα πολύ. Χαίρομαι που σ' αρέσει, ναι, ναι. Μου αρέσει το μάθος. Επίσης, Τζακ, περιμένουμε καλεσμένο σήμερα. Το ξέρουμε ότι έχουμε... Έλα εδώ πέρα, να γίνουμε λίγο πιο σοβαρό. Καλά, να κάτσουμε να το κάνουμε και δύο τα σοβαρά. Τη μουσική και αλλάζει χρώμα το όλο το φόντο. Κλείσε λίγο μαλάκες. Γιατί τώρα αυτό με κάνει να θέλω να του κάνει να νιώσουν πράγματα, αλλά και για πες. Γιατί με πιάνεις, ρε παιδιά, με πιάνεις. Γιατί δεν λέγεις εσύ σήμερα. Πράγματα. Μαλάκα, εσύ για το βούτσερο, μαλάκα. Λοιπόν, σαν κουμπά στα μάτια. Λοιπόν, το ξέρω ότι έχουμε καιρό να βγάλουμε για την εκπομπή. Ναι. Έγινε μια τεράστια αναποδιά. Ήδη είχαμε τραβήξει ένα επεισόδιο και είχε γίνει μια πολύ μεγάλη αναποδιά. Το πλυβείο πισί του Muffin βασικά ταύτισε. Ναι, λοιπόν. Έκανε rollback. Act of God. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Γιατί τώρα το επεισόδιο θα είναι καλύτερο, πιο ανανεωμένο, ναι. Πιο ωραίο, πιο έξυπνο, πιο μοναδικό και με μένα και όχι μόνο τη σκατόφατσα του Τζακ. Παιδιά, όχι, το άρτη είναι όμορφο, ενώ αυτή τη σκατόφατσα. Αυτή δεν αλλάζει έτσι κι αλλιώς, οπότε. Στο προηγούμενο χάσιμο χρόνο θυμάμαι καλά, ήμουν φρεσκοξυρισμένος. Ναι. Οπότε τώρα θα είναι σίγουρα καλύτερο για εσάς κορίτσια τα οποία είσαστε από 16 μέχρι 18. Που λέτε, θέλω αυτόν τον τριαντάρι, τον σεξουλιάρι που έχει αυτόν τον daddy look. Οκ, κανείς δεν το έχει πει αυτό. Όχι. Γυρνά την κάμερα από εδώ. Γυρνά την κάμερα. Πστ. Θα μπει αυτό. Μισό λεπτό. Παίξτε τον DJ με το χάσιμο χρόνο. Γιατί λέω μαλακίες. Anyway, και τώρα περιμένουμε τον καλεσμένο να έρθει για το χάσιμο χρόνο. Θα είναι ανανεωμένο full με καινούργια μικρόφωνα, καινούργιο ήχο. Θα σας πω γιατί έχω αυτό το μικρόφωνο αντί για αυτά τα δύο. Ακόμα δεν έχει έρθει, by the way. Δεν θα έρθει ποτέ από την Gearbest. Θα το ξαναστείλω, λογιστικά. Ωραία, να σου πω. Εμένει η Gearbest. Hey, Κινέζε, στείλ τα μαλάκα, Ιβάν, για όνομα του Θεού. Έχω πληρώσει, δεν είναι ότι μου το έχει στείλει δώρο. Έχω πληρώσει για το τρίτο μικρόφωνο και μου το έχει στείλει ψηλέ. Δεν έχω θέμα με του Κινέζου γενικά, αλλά οι Κινέζοι τη Gearbest είναι χειρότεροι. Αυτό, εντάξει, κόλλα το. Μη ρατσιστικό σοου. Οκ. Γενικώ δεν μου αρέσουν οι Κινέζοι. Όχι, κόψτε αυτό. Όχι, δεν το κόβω. Ο Τζακ είναι ρατσιστή. Εγώ πάλι του συμπαθώ όλου γιατί δεν βλέπω χρώμα. Είμαι τυφλό. Είναι κόντρο πλέον. Βλέπω μόνο μάτια. Βλέπω μόνο μάτια. Για να δω. Εσύ είσαι σίγουρα Εβραίος. Μα άμα βλέπεις μόνο μάτια. Ναι, και περιμένουμε τον καλεσμένο. Τα λέμε.